Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στον υπεύθυνο της Τροχαίας Αρχηγείου, τον κύριο Χάρη τον Ευρυπίδου, για να δούμε αυτό το θέμα με τα προστήματα από τις κάμερες τροχέας, αλλά και ένα έξυπνο σύστημα το οποίο, κύριε Χάρη Ευρυπίδου, τοποθετήθηκε στα οδοφράγματα για να εντοπίζει όσους οδηγούς έχουν καταγγελθεί από τις κάμερες, αλλά δεν πήγαν στα ταχυδρομεία να παραλάβουν τα εξωδικά τους. Καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Ναι, να πούμε ότι το σχετικό σύστημα υπάρχει εκεί για αρκετό καιρό, γιατί δεν εξυπηρετά μόνο το σύστημα της φωτεινής σύμβασης, εξυπηρετά πολλά άλλα πράγματα, αν έχει ένταλμα ή να έχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα από πλευράς αστυνομίας ή ακόμα αν έχει κάποια παράβαση σε σχέση με το όχημα, δεν έχει κυκλοφορία κλπ. Μπορεί να εντοπιστεί εκεί και είτε να καταγγελθεί, και είτε να διεκπαιρεωθεί οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα από πλευρά του ιδιοκτήτη του οχήματος. Η δουλειά του συστήματος αυτό είναι να διαβάζει την πινακίδα του διερχόμενου οχήματος από το οδόφραγμα, και αν έχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα ενημερώνει τον αστυνομικό που βρίσκεται εκεί, ούτως ώστε να κάνει τις ανάλογες ενέργειες. Αυτό το σύστημα τώρα, κύριε Ευρυπίδου, το οποίο σύστημα, όπως λέτε, υπάρχει εδώ και καιρό και διαβάζει τις πινακίδες για οτιδήποτε άλλο έχει εκκρεμότητα ένας οδηγός ως προς την τροχέα. Αυτό το σύστημα τώρα θα διαβάζει κι αν ένας οδηγός έχει εξώδικο από τις κάμερες τροχέας και δεν πήγε να τον παραλάβει? Θα έχει αυτή τη δυνατότητα? Ακριβώς, ναι. Η προσπάθεια που γίνεται, έχει γίνει ήδη προγραμματισμό, το πρόγραμμα για να μπορεί να γίνεται αυτό, μένει η εφαρμογή, μένει το να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή, γιατί είναι και θέμα συμβολέου με την εταιρεία, αναμένεται να εγκριθεί. Και μόλις εγκριθεί αυτόν, θα αρχίσει η λειτουργία του. Υπάρχει ο εξοπλισμός και όποια τεχνολογία εκεί και αναμένεται η έγκριση, όπως έχω πει προηγουμένως. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και στο αεροδρόμιο. Αν κάποιος αεροδρόμιο, λιμάνι, που κάποιος θα ταξιδέψει ή αν θα χρειαστεί τις υπηρεσίες της αστυνομίας με κάποιον τρόπο και θα αποταθεί στην αστυνομία, θα ελέγχεται το άτομο που προσφεύγει ή θα ταξιδέψει κλπ. Ηλεκτρονικά θα ελέγχεται και θα του επιδίδεται το εξώδικο πριν το εξώδικο πρόστιμο. Μάλιστα. Άρα αυτή... Και είναι αυτός ο τρόπος που σκοπεύουμε να μειώσουμε τους αριθμούς που ακόμα εκκρεμούν στην παράδοση των εξοδίκων. Γιατί περίπου ένας στους δύο δεν έχει πληρώσει το εξώδικο από τις κάμερες τροχές. Πώς? Πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Ένας στους δύο δεν το έχει παραλάβει. Δεν έχει παραληφθεί, δεν έχει αποσταλεί. Ακόμη χειρότερα. Η πληρωμή, σίγουρα δεν είναι καλό το ότι εκκρεμούν ακόμα τόσα εξώδικα. Αλλά το θετικό, θα λέγαμε, να το δούμε τα στοιχεία, είναι ότι όσοι παραλαμβάνουν, πολύ λίγοι είναι που δεν πληρώνουν. Είτε η παραλαβή δεν γίνεται γιατί αποφεύγουν, γιατί αν πάει στον ταχυδρομείο ή ειδοποίηση, δεν φροντίζουν να πάνε να το παραλάβουν. Αλλά έχουμε και θέμα με την επικαιροποίηση διευκρίνσεων, στοιχείων, που και δεν εντοπίζονται εύκολα οι ιδιοκτήτες. Όμως να πω, θα πρέπει να προειδοποιήσουμε εδώ και είναι καλό όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν να φροντίζουμε να τις διεκπαιρεώσουμε. Και τι εννοώ, ειδικά για τα εξώδικα πρόστιμα, εάν ένα πρόστιμο δεν πληρωθεί, δεν παραλήφθει καλύτερα και δεν πληρωθεί, αν περάσει ένα χρονικό διάστημα των 6 μηνών, στη συνέχεια θα δημιουργηθεί φάκελος ποινική υπόθεση για το δικαστήριο και θα παραπεμφθεί εκεί ο παραβάτης. Άρα δεν γλιτώνει κάτι. Ένα λεπτό, κύριε Ευρυπίδου, ένα λεπτό. Αν δεν το παραλάβει κάποιος όμως το εξώδικό του, πώς θα πάει στο δικαστήριο, αφού δεν θα το παραλάβει? Στη συνέχεια θα εκδοθεί κλήση για το δικαστήριο. Αφού δεν θα το παραλάβει, αυτός που δεν έχει πάει στο ταχυδρομείο να πάρει το εξώδικό του, κύριε Ευρυπίδου.
Πώς θα εκδοθεί στο δικαστήριο, αφού, δεν το έχει, αφού θα πει στο δικαστήριο, δεν ήξερα ότι έχω πρόστιμο. Θα εκδοθεί η κλήση για το δικαστήριο και τότε θα πάει δικαστικός επιδότης και θα του επιδώσει την κλήση που θα τον βρει. Και θα στη συνέχεια θα χρειαστεί να πάει στο δικαστήριο. Ναι, αλλά θα πληρώσει το ποσό, δεν θα πληρώσει διπλάσιο ποσό όμως. Θα πολύ περισσότερο που θα πληρώσει. Να... Γι' αυτό το λέμε. Γι' αυτό στο δικαστήριο θα πάει κάποιος... Ναι, αλλά προσέξτε. Εγώ, αν έχω ένα πρόστιμο από τις κάμερες και με έχει στείλει το ταχυδρομείο την κλίση και δεν πήγα στο ταχυδρομείο για να πάρω στα χέρια μου το εξώδικο να δω πόσα πρέπει να πληρώσω. Τι θα γίνει μετά, θα έρθει επειδή... Γι' αυτό που λέω ότι δεν σε εκκρεμότητες, εάν λαμβάνουμε την ειδοποίηση που τη λαμβάνουμε την ειδοποίηση ναι. από το ταχυδρομείο ότι υπάρχει... Εξώδικο. Εμείς ναι. έχουμε καταχωρημένο μέσα ότι κάποιο ειδοποιήθηκε. Ωραία, και λέω εγώ τώρα θα πω στο δικαστήριο ότι δεν την πήρα. Ναι, καταλαβαίνετε. Επαναλαμβάνω όμως ότι η διαδικασία είναι αν δεν τη φροντίσει να την πάρει. Ναι. Εντάξει, αν δεν φροντίσει να την πάρει, δεν σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει. Θα πάει στο δικαστήριο, έτσι θα πληρώσει το εξώδικο. Μπορεί να μην προλάβει να πληρώσει το εξώδικο, αν δεν το παραλάβει το εξώδικο. Αν περάσουν αυτοί οι 6 μήνες, θα παραβεθεί στο δικαστήριο. Και εκεί στο δικαστήριο θα χρειαστεί να πληρώσει έξοδα δικηγόρου, να πληρώσει άλλα έξοδα, σύν το πρόστιμο που σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο με αυτό που θα πλήρωνε αν ήταν εξώδικο. Ναι, αλλά. Άρα πρέπει να το έχουν αυτό. Ναι, να το έχουμε υπόψη. Πρώτα απ' όλα, κύριε Ευρυπίδου, πρέπει όταν μας έρθει η κλίση να πάμε να την παραλάβουμε και να την πληρώσουμε. Αλλά υπάρχουν διάφορα ζητήματα πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να πει: δεν έχω λάβει την κλίση. Κάτι σε απόδειξε τώρα το δικαστήριο ότι έχει έλαβε την κλίση. Το καλύτερο. Δεν χρειάζεται να αποδείξει. Δεν χρειάζεται. Γιατί να δεν χρειάζεται. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Αυτό προσπαθώ. Ναι. Ότι από τη στιγμή που. Κοιτάξτε, γιατί δεν μπορεί να την παραλάβει κάποιο την κλίση. Είναι γιατί τον ενημερώνω, είναι σωστή διεύθυνση, τον ενημερώνω τα στοιχεία και αμελή ή εσκεμμένα δεν πάει να την παραλάβει. Δεν αμφισβητούμε. Δεν υπάρχουν ναι. τα στοιχεία. Σωστό. Δεν υπάρχουν τα σωστά τα στοιχεία. Τα σωστά τα στοιχεία πάλι είναι υποχρεωμένος ο ιδιοκτήτης του κάθε οχήματος με την αλλαγή διεύθυνσης θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα σε 7 μέρες τον εύκολο ότι άλλαξε, ναι. ότι άλλαξε διεύθυνση. Αλλά έχει άλλη υποχρέωση που δεν την εκπληρώνει. Επίσης η άλλη υποχρέωση είναι ότι δεν πάει να το παραλάβει. Συνεπώς στο τέλος της ημέρας εκείνο που θα καταφέρει να κάνει είναι να παραπευθεί στο δικαστήριο και εκεί να χρειαστεί να πληρώσει πολύ περισσότερα. Τα διπλάσια και τα τριπλάσια, κύριε Ευρυπίδου, μάλιστα. Ακριβώς. Και να πω ότι υπάρχουν οι επιδότες μετά το ταχυδρομείο, υπάρχουν οι επιδότες της εταιρείας που ήδη άρχισαν δουλειά και άρχισαν και επιδίδουν στους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Μάλιστα. Και μετά από εκεί και πέρα δεν τα καταφέρουν να δεν τους εντοπίσουν. Τότε θα έρθω στην αστυνομία λοιπόν. για να κάνουμε τις επιδόσεις εμείς στη συνέχεια που πάλι θα εντοπιστεί, αλλά είπα, θα περάσει ο καιρός και δεν θα μπορεί τελικά να πληρώσει εξώδικο και θα είναι πολύ χειρότερα. Θα πάει στο δικαστήριο, το καταλάβαμε. Και πλέον σε λίγο καιρό ούτε το δωστό φράγματα θα μπορείτε να περάσετε χωρίς να σας επιδοθεί το πρόστιμο, ούτε στα αεροδρόμια, ούτε στα λιμάνια. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ευρυπίδου. Να είστε καλά, όταν εφαρμοστεί να έρθετε εδώ να μας τα εξηγήσετε. Πάμε.